Έχοντα φτάσει μόλι στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έχουν διαμορφωθεί οι πρώτε απόψει και εκτιμήσει σχετικά με τη δυναμικότητα των ομάδων τη Super League 2 και το ποιε θα δώσουν τη μάχη τη διεκδίκηση τη ανόδου. Προφανώ μεταξύ των ομάδων αυτών είναι ο Πα Γιάννενα, όμω οι βαθμολογικέ διαφορέ περισσότερο και όχι τόσο οι ποιοτικέ δείχνουν πω το πρωτάθλημα θα είναι ένα δύσκολο μαραθώνιο. Ο Πα απέκτησε συγκάτοικο στη δεύτερη θέση μετά την νίκη τη Παναχαϊκή επί του Λευβαδιακού, με την ομάδα τη Πάτρα να δείχνει ανθεκτική μετά την αλλαγή προπονητή. Το ζητούμενο για του Γιαενιώτε είναι να συνεχίσουν να δείχνουν το καλό αγωνιστικό του πρόσωπο και στα εντό έδρα παιχνίδια και όχι μόνο σε αυτά μακριά από τα Γιάννενα. Ο Πα έβγαλε ένα δύσκολο πρόγραμμα με τέσσερα εκτό έδρα παιχνίδια σε δύσκολε έδρε χωρί απώλειε εκτό προγράμματο. Αν καταφέρει να αξιοποιήσει στη συνέχεια την έδρα του χωρί βαθμολογικέ απώλειες, τότε είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει στα ψηλά σκαλοπάτια τη βαθμολογία και ενδεχομένω να σκαρφαλώσει και στην κορυφή. Η διεξαγωγή του πρωταθλήματο με του αγώνε κατάταξη στο τέλο και για την άνοδο και για τον υποβιβασμό δημιουργεί διαφορετικά δεδομένα από τα συνήθεια. Αυτό επισημάνθηκε άλλωστε και στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι τη Θηριζούπολη και από τον Αργύρι Γιάννη και από τον Νίκο Παπαδόπουλο, τεχνικό των γηπεδούχων. Ότι ήταν δηλαδή μόλι η πρώτη από τι τέσσερι αναμετρήσει συνολικά των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα και ω εκ τούτου και τα συμπεράσματα είναι πρόημα αλλά και ο δρόμο εξαιρετικά μακρύ. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΣ από σήμερα μπήκαν στην προετοιμασία για το παιχνίδι τη Κυριακή στι 7.30 το βράδυ με αντίπαλο τον πλατανιά του Γιάννη Τάτσι στου Ζωσιμάδες.